είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Καλή χρονιά, εύχομαι. Σε υποδέχτηκα με το τραγούδι του Big Slacks ότι αξίζει, πονάει και είναι δύσκολο. Το νιώθεις αυτή την περίοδο λίγο αυτό, και ακαδημαϊκά και πολιτικά? Γενικώς. Αυτό είναι διαχρονικό, δεν είναι μόνο τώρα. Ναι, κάποιες εποχές είναι πιο εμφανές στις μεγάλες δυσκολίες. Η εποχή μας είναι δύσκολη. Η προηγούμενη δεκαετία ήταν δύσκολη. Προηγούμενη ήταν ισοπεδωτική. Οι προπροηγούμενες ήταν πιο χαρούμενες. Ναι. Της χαράς. Ήταν προχθές σε αυτή τη συνάντηση που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία ένας βουλευτής, επειδή συζητήθηκε σε κάποια στιγμή για θέματα συνήθως. Της Δευτέρας ή της Τρίτης, της βραδινής, του δεύτερου μαθήματος. Ναι, εγώ ήμουν, δεν ήταν μάθημα, σεμινάριο. Αν και πρέπει να ομολογήσω, επειδή ήταν δύο εξαιρετικές καθηγήτριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, το ξέρω, είναι εξαιρετικές πράγματι. Εξαιρετικές, οι οποίες... Όλα εδώ είναι τα καλά. Και μετά έρχονται κάτω να κάνουν καριέρα, Άγγελε μου. Πάμε παρακάτω. Έλυσαν πάρα πολλές απορίες, με πολύ ήρεμο και απολαυστικό τρόπο, πρέπει να ομολογήσω. Έλεγε κάποιος κάτι, όχι δεν είναι έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, λέει κάποιος βουλευτής, σχολιάζοντας την έντετο, όλη αυτή τη φασαρία που έχει σηκωθεί, και λέει, ρε παιδιά, λέει, απίστευτη φασαρία. Εμείς την προηγούμενη δεκαετία είχαμε να αναμετρηθούμε όντως με τη συνείδησή μας, λέει. Είχαμε να ψηφίσουμε μνημόνια, κόβαμε συντάξεις, κόβαμε μισθούς. Πολύ σωστά το είπε ο συνάδελφος αυτό, να του τα μεταφέρεις, γιατί ήμουν ένας εξ αυτών. Ναι, τότε ήταν, λέει, τραγικό. Τώρα, λέει, ποια συνείδηση, δηλαδή να έχουμε αίσθηση, λέει, των πραγμάτων. Έτσι. Τότε είχαμε πρόβλημα. Πήγαινε στον άλλον και του έλεγες, σου κόβω τη μισή σου ζωή. Λοιπόν, θα σου πω ένα τώρα για αυτό το θέμα, λέει, θα ξαφνικά... σου πω ένα περιστατικό τώρα, αφού έπιασες από αυτή την πλευρά, γιατί πραγματικά τα θυμάμαι και ήταν πολύ δύσκολες οι στιγμές. Ήταν εκείνη η ημέρα, το 26 του Οκτώβρη, Αγίου Δημητρίου, η διπλή γιορτή της πόλης, απελευθέρωση και του πολιούχου της, και είχε έρθει ο κ. Μπεγλίτσης υπουργός άμυνας τότε που έγιναν τα μεγάλα επεισόδια, και την επόμενη μέρα υπήρχαν τα επεισόδια με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα θυμάστε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ήταν, και ας το πω έτσι, ξεκίνησαν και οι μεγάλες πολιτικές εξελίξεις. Τότε λοιπόν εγώ ως βουλευτής της Θεσσαλονίκης πάντα πήγαινα στον Άι Δημήτρη εκείνη την ημέρα, και φυσικά και ως υπουργός, και μου λέγανε όλοι, πού πας, είσαι τρελός, θα υπάρχουν εκεί διαδηλώσεις, αγανακτισμένοι της πάνω πλατείας, της κάτω πλατείας. Λέω, θα πρέπει να περθώ από βουλευτής, αν δεν υπερασπιστώ την πόλη μου, τους ανθρώπους της, και αν δεν πάω, δηλαδή επειδή θα συναντήσω αντίδραση. Πήγα λοιπόν εκεί, πηγαίνοντας τώρα για να μπω στην είσοδο, πρέπει να σου πω, μια γιαγιούλα φωνάζει, Γιάννη μου, μου κόβουν τη σύνταξη. Κόπηκαν τα πόδια μου. Ήξερα βέβαια ότι τη δικιά της σύνταξη δεν την κόβα, γιατί είχε χαμηλή σύνταξη, τι να την κόψουνε. Κόπηκαν όμως όλες οι σύνταξεις που ήταν πάνω από ένα χιλιάρικο περίπου, και ήταν πράγματι ισοπεδωτικό. Αυτό θα με συνοθεύει και θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ήταν μια στιγμή πολύ δύσκολη για μένα. Μπήκαμε στην εκκλησία, το σκεφτόμουν συνέχεια, έφυγα, το σκεφτόμουν συνέχεια και το σκέφτομαι, γι' αυτό και τώρα μονολογώ και το ξανααναφέρω έτσι και σε δημόσια. Αυτή είναι πράγματι η πραγματικότητα, αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα. Αυτό ήταν συνδυσιακά ζητήματα. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει μια υπερβολικά μεγάλη έκταση, αλλά από εκεί και πέρα ας έχουμε συνέστηση της πραγματικότητας. Μήπως όμως το έδωσε και ο Πρωθυπουργός με τον τρόπο που του διαχειρίστηκε, ότι εγώ θα κάνω τη συνέντευξη, θα διευκρινίσω. Μήπως και αυτός ήθελε να το πάρει πάνω του για να δείξει το μεταρρυθμιστικό του χαρακτήρα. Μήπως το έδωσε τέτοια έμφαση και αυτός? Νομίζω είναι από τα θέματα που τραβάνε στον τύπο. Ομόφυλα ζευγάρια, παιδιά, είναι κάτι που άλλος τα ακούει με περιέργεια. Και οι περικοπές των συντάξεων, η ανεργία και όλα αυτά, ακόμη περισσότερο, γιατί απασχολούν και πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων, την επιβίωση. Είναι τραγικές καταστάσεις. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, Άγγελε, εσύ τώρα και ως ακαδημαϊκός βέβαια τελευταία έχεις εκδηλωθεί, και ως πολιτικός θα μπορούσες να γεμίσεις ολόκληρες εκπομπές μόνος σου για τα θέματα που έχεις ανοίξει και τοποθετήσει, και καλά κάνεις. Γι' αυτό είσαι ακαδημαϊκός και γι' αυτό είσαι και πολιτικός. Δεν θα κρύβεσαι έτσι στη σκιά σου, και μπράβο σου. Θέλω να σε ρωτήσω, είναι μεγάλο το πρόβλημα μέσα στην κοινωνία, ειδικά στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, με αυτό το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεχνοθεσία, γι' αυτό και υπάρχουν και οι μεγάλες, ας πούμε, αντιδράσεις? Εκείνο εγώ που διαπιστώνω είναι ότι
κάποια άτομα μιας ηλικίας και πάνω δεν θέλουν ούτε να τα ακούσουν και δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας. Και το Πασόκ έχει. Ναι, ναι, γι' αυτό μίλησα για το εκλογικό σώμα στο σύνολό του, ναι. Το είπα τυχαία. Ναι, δηλαδή, αλλά στη Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα πιο έντονο όμως. Επειδή ήμουνα στη Μεσσηνία την προηγούμενη εβδομάδα και γύρισα αρκετά καφενεία, που ήξερα τι ψηφίζει ο κόσμος, γιατί στην Αθήνα δεν ξέρεις τι ψηφίζει ο κόσμος, μπορώ να πω ότι ήταν για όλους εκείνους που ήταν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και είναι άνω των 65 χρονών, τους είναι περίπου αδιανόητο αυτό το πράγμα. Τα παλιά χρόνια θα σας κουνούσαν τη μαγκούρα. Τους είναι αδιανόητο, δηλαδή. Ασύλληπτο. Τους κάνει εντύπωση, ναι, είναι ασύλληπτο, δηλαδή δεν μπορούν να το καταλάβουν. Τελεία. Τι σας λένε, τελεία. Τα πουλήσατε όλα στους Φράγκους, λιμάνια, αεροδρόμια, τα πάντα θα πουλήσετε και την ψυχή όχι, μας. Όχι, το είπατε έτσι. Αλλά σου λέει, τι μας έπιασε, ρε παιδί μου, τι πάθαμε. Τι πάθαμε. Και τι θα μας βρει, τι μας φέρνουν, τι κατάρες σέρνουμε, τι κακό όχι, έχουμε κάνει. Καλοπροαίρετα το λέγανε οι άνθρωποι. Γιατί ρε παιδάκι μου, μου ο λέει. Θεός, ο Θεός θα μας καταράσει. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, και ενώ η επόμενη μέρα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Διάβασα ότι. Όπως και η προηγούμενη. Ο Πρωθυπουργός. Α, πολύ ατάσε, βλέπω. Τσαλωμένο, αγκυρωμένο. Δηλαδή δεν θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Ο Βελόπουλος εκεί καρτερά. Τι κάθεται ο άνθρωπος. Και η νίκη, και η νίκη. Και η νίκη, βέβαια, βέβαια. Και η νίκη. Εκείνο που εγώ διαπιστώνω είναι ότι. Οι Σπαρτιάτες είναι 12 θέσεις και δεν περιμένουν τίποτα. Δεν έχουν βγει πολύ δυνατά για αυτό. Στο θέμα. Έχουν μια μπερδεμένη ιδεολογία αυτή, είναι και έτσι και γιουβέτσι. Για πες λοιπόν, πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι την επόμενη. Καταρχάς, μιλάμε για ένα πολύ αριθμό, μικρό αριθμό ατόμων που τους αφορά, δηλαδή τα παιδιά. Πρέπει να είναι κάποιες δεκάδες. Αυτοί που θα ευεργετηθούν, ας το πούμε. Αυτά που θα ευεργετηθούν. Θα είναι όμως και ένα βήμα προς την ευρωπαϊκή, να το πούμε, ένωμη τάξη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να μην τα επαναλαμβάνω τώρα, και τα ατομικά δικαιώματα, σας τα είπαν οι καθηγητές νομικής από Θεσσαλονίκη. Κανονικά. Ακριβώς. Αλλά μιλάμε για κάποιες δεκάδες, δηλαδή δεν θα είναι κάτι που η κοινωνία θα δει. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων. Για μένα πιο βασικό είναι αυτό που συμβαίνει με το δημογραφικό. Το λέω αυτό διότι την ημέρα, την Δευτέρα, έγιναν κάποιες ανακοινώσεις από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τραγικές. Τις διάβασα. Εκεί πέρα λοιπόν είπανε ότι το 2022 γεννήθηκαν 76.095 παιδιά και το 2023 72.244, δηλαδή μείον 5%. Και έψαξα τα στοιχεία από το 2010 και μετά να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Και είδα ότι το 2010, όταν αρχίζει η οικονομική κρίση, είχαμε 114.766 γεννήσεις. Και τώρα έχουμε 72.000 γεννήσεις. 115 με 72. Αυτό σημαίνει ότι έχει χαθεί μία πόλη του μεγέθους της Καλαμάτας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 13 χρόνια. Αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται στο ότι φύγαν 500.000 άνθρωποι κυρίως σε παραγωγικές ηλικίες τα χρόνια των μνημονίων. Πολύ σωστή παρατήρηση. Τα παιδιά αυτά που φύγαν είναι τα παιδιά εκείνα που είναι ηλικίες που γεννάνε. Παραγωγικές, ακριβώς. Ναι. Είναι ηλικίες που γεννάνε και έχουν πάει στο εξωτερικό. Εν μέρη είναι αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Όχι, το άλλο είναι σταθερό. Η ψαλίδα είναι σταθερά. Απλώς εδώ έχουμε ένα gap, ένα ακόμη πιο μεγάλο λόγω ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ναι. Δηλαδή δεν θα το συγκρίνουμε με το 1932 που γεννήθηκαν 185.000 παιδιά. Το 1932 γεννήθηκαν στη χώρα. Το 1932 ήμασταν 7 εκατομμύρια, 6,7, και γεννήθηκαν 185.000 παιδιά. Γι' αυτό η χώρα. Τώρα είμαστε 10 εκατομμύρια και γεννήθηκαν 72.000 παιδιά. Δεν θα πω σε αυτό. Εκείνο το οποίο σχολιάζω είναι ότι η μόνιμη τάση υπάρχει και απλώς επιτάθηκε μετά το 2010. Αυτό είναι και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, βεβαίως, πρέπει να το πούμε, δεν είναι μόνο σε εμάς, στις περισσότερες χώρες. Η Ιταλία και εμείς έχουμε το μεγαλύτερο έτσι, πρόβλημα έτσι. Και μετά η Γερμανία. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Το έθεσα σε αυτή τη συζήτηση που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Ζαχαράκη έρχεται με μια σειρά από προτάσεις, η αρμόδια υπουργός, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας σήμερα, με μεγάλη διαφορά.
η ακρίβεια με τον Α ή Β τρόπο θα αντιμετωπίσει. Το οποίο επηρεάζει και την προοπτική της χώρας και του έθνους κλπ. Επηρεάζει και την οικονομία, επηρεάζει και τα ασφαλιστικά συστήματα, επηρεάζει και την απασχόληση, επηρεάζει τα πάντα. Δηλαδή οι αρνητικές επιπτώσεις είναι πολλές. Δεν είναι μία μόνο. Α, μειώνει το πλέον. Και τι έγινε? Το σύστημα των συντάξεων που έχουμε είναι αναδιανεμητικό. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις από εκείνους που πληρώνουν εισφορές για να το δώσει εκείνους που πληρώνουν, που παίρνουν συντάξεις. Μεγάλο το θέμα, Άγγελε, θα το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Απλώς τώρα, όπως είπα, σαν ακαδημαϊκός, σαν πολιτικός, έχεις ανοίξει και εσύ πολλά θέματα, είναι και πολλά θέματα της ημέρας και έτσι λίγο από πάνω θα τα διαχειριστούμε όλα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που σε αφορά και σαν ακαδημαϊκό, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το οποίο νομοσχέδιο θα έρθει τις επόμενες μέρες και αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω, διαβάζω σήμερα τα επίσημα κρατικά στοιχεία ότι στο εξωτερικό υπάρχουν 40.000 Έλληνες φοιτητές, 40.000, των οποίων 20 είναι στην Κύπρο. Δεν τα παλιά χρόνια όπου στο εξωτερικό υπήρχαν και 80.000 και 100.000 και συνεχώς αυξάνονταν, γιατί στα δημόσια πανεπιστήμια έμπαινε το 10% των υποψηφίων, τώρα σχεδόν όλοι μπαίνουν στα δημόσια πανεπιστήμια, παρότι έχουν μπει και οι κόφτες, παρόλα αυτά όλοι μπαίνουν. Θέλω να πω ότι από αυτά τα 40.000 παιδιά που είναι έξω, είμαι βέβαιος ότι οι 20.000 οι γονείς τους, είτε υπάρχουν μη κρατικά είτε υπάρχουν κρατικά, είναι αποφασισμένοι να στείλουν κατευθείαν έξω να σπουδάσουν για να μην χάνουν χρόνο, γιατί έχουν συγκεκριμένους σκοπούς και γιατί έχουν και την οικονομική δυνατότητα. Άρα αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια και με βάση το προηγούμενο που θίξαμε και το δημογραφικό, σε ποιους απευθύνονται? Υπάρχει δηλαδή, να το πω έτσι, αγορά, πεδίο, αντικείμενο? Ναι, τεράστιο, τεράστιο. Μήπως τα πάρουμε από τα δημόσια πανεπιστήμια και τα πάμε εκεί? Όχι, να πω κάτι, οποιαδήποτε παρέμβαση έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων και το άλλο είναι η παράλληλη ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων. Δεν μπορεί να πάει μόνο το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή, το σωστό είναι αυτό, αλλά ποτέ δεν γίνεται έτσι. Δυστυχώς φέτος, στη χώρα μας. Όχι φέτος. Στα επόμενα 3 χρόνια από το Ταμείο Ανακάμψεως θα διατεθούν στα δημόσια πανεπιστήμια για υποδομές, για εργαστήρια, για όλα αυτά τα πράγματα. Καλά που υπήρξε ένα και ο κορονοϊός και μας ήρθαν αυτά τα δις, τι θα κάναμε. Μας ήρθαν. Εξαιρετικό όμως. Θα μας έρθει για τα δημόσια πανεπιστήμια 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μάλιστα, από ό,τι έβλεπα από τις προτάσεις, είναι και στην πρωτοπορία των πανεπιστήμιων. Γιατί το Αριστοτέλειο είναι το πιο μεγάλο και το πιο απαξιωμένο. Το πιο πλήρες. Όχι, είναι το πιο πλήρες. Και απαξιωμένο. Νυκτριακές του υποδομές, επειδή τις ξέρω, είναι σε κατάρρευση. Και γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση. Έτσι είναι. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το πιο πλήρες, υπό την έννοια. Να πάρουμε το ΕΚΠΑ. Το συγκεντρώνει όλα και πολυτεχνία κλπ. Ακριβώς. Έχει πολυτεχνία, έχει γεωπονικές σχολές, yeah. Έχει ενώ στην Αθήνα όλα αυτά είναι ξεχωριστά. Ενώ στην Αθήνα αυτά είναι ξεχωριστά. Είναι το πιο πλήρες πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό λέμε και υπερβανευόμαστε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι είναι το πιο μεγάλο πανεπιστήμιο των Βαλκάνιων. Έχει πάψει να είναι το μεγαλύτερο από πλευράς φοιτητών από το 2019. Είναι το ΕΚΠΑ. Το χάσαμε και αυτό. Πω, τραγωδία. Πάμε. Είναι το πιο πλήρες από πλευράς επιστημονικών. Πλήρες είναι όσον αφορά αλλά είναι, αν δεν κάνω λάθος, κατά 2.000 φοιτητές μικρότερο. Αυτό εξηγείται από το βέβαια. Καταλαβαίνεις ότι εξηγείται, γιατί όλο και περισσότερο συγκεντρώνεται και η οικονομική δραστηριότητα και κόσμο στην Αθήνα. Κολλήσανε τα ΤΕΗ, τα πρώην ΤΕΗ Χαλκίδας. Τα κολλήσανε στο ΕΚΠΑ. Α, ενώ εδώ τα ΤΕΗ τα κόλλησαν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Και έτσι έχουμε ακριβώς το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Κόλπο πάλι μας κάνετε οι Αθηναίοι. Καλά, θα το δούμε παρακάτω αυτό. Θέλω να είμαστε κάπου μεγαλύτεροι από εσάς. Πάμε παρακάτω. Έχετε το πιο πλήρες πανεπιστήμιο και από τα καλύτερα της Ελλάδος με μεγάλη διαφορά. Αυτό το καλύτερο δεν βάλε. Πάει σαν το στην πρωτεύουσα. Το καλύτερο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Μην σε πιέσω κι άλλο. Άρα λοιπόν λες ότι υπάρχει, να το πω, πεδίο. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά να πω κάτι, ούτε η Αθήνα ούτε η Θεσσαλονίκη θα έχουν πρόβλημα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουν πρόβλημα περιφερειακά πανεπιστήμια και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Δημοκρίτιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τι να δοθεί, ρε Άγγελε, ένας Αθηναίος. Να δώσω παραδείγματα. Ένας Αθηναίος για να στείλει στο Δημοκρίτιο με την ακρίβεια θα του κοστίζει περισσότερο το παιδί του παρά άμα γίνει μια ιδιωτική ιατρική στην Αθήνα και το πάει στην Αθήνα. Αυτό είναι απλό. Ένα και ένα δύο κάνω. Να δώσω ένα παράδειγμα. Τα ακούω. Αυξήσαμε πρόπερση το ποσοστό των ατόμων, των φοιτητών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα
να παίρνουν φοιτητικό επίδομα για στέγαση στο Δημοκρίτιο. Ο στόχος είναι, όσο καιρό ήμουν εγώ, νομίζω να έχει αλλάξει ο στόχος, σε βάθος χρόνου ο γονιός να μην επιβαρύνεται, όταν δεν έχει εισόδημα εννοείται, να στείλει το παιδί του στο Δημοκρίτιο για φαγητό και για στέγαση. Να μην το σκέφτεται. Αυτό δηλαδή είναι σωστό. Αλλά ακόμα οι φοιτητικές αιστείες δυστυχώς είναι στα συρτάρια. Όλος αυτός ο προγραμματισμός που έχει ανακοινωθεί για όλη τη χώρα βέβαια και ειδικά για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. 8.500 αιστείες σε όλη τη χώρα. 8.500 δωμάτια, όχι αιστείες. Κλίνες, όχι αιστείες. Αφήσουμε όλοι τα σπίτια μας να πάμε εκεί. Λοιπόν. Όχι, 8.500 κλίνες. Αλλά νομίζω το πιο βασικό ήταν αυτό που έγινε πέρσι με τον Πρωθυπουργό που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι αυξάνει το φοιτητικό επίδομα από 1.000 σε 1.500 ευρώ το χρόνο και σε 2.000 αν συγκατοικείς με κάποιον άλλον. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αν ένας φοιτητής που δικαιούται στεγαστικό επίδομα συγκατοικεί με άλλους δύο, έχουν 6.000 ευρώ το χρόνο για να το δώσουν για στέγαση. Μπορείς να μου πεις πόσα παιδιά αφορά, πόσες οικογένειες? Γιατί τα κριτήρια που υπάρχουν είναι σφιχτικά. Δηλαδή αν ένας έχει δημόσιο υπάλληλο πατέρα, βγαίνει εκτός, να το πω έτσι. Στο εισόδημα Δημοκρίτιο. Δεν μπορεί να κρύψει ο δημόσιο υπάλληλος και εισόδημα, τον πετάει έξω. Στο Δημοκρίτιο, αν δεν κάνω λάθος, αυξήσαμε το ποσό στα 45.000 ευρώ. Επομένως και δημόσιο υπάλληλο πατέρα να έχει, δεν τον πετάει έξω. Ναι. Και βοηθά στο στεγαστικό. Το αποδέχομαι αυτό, αλλά όλα τα άλλα μαζί. Στεγαστικό και, πώς το λένε, και σύντηση. Όχι, σωστές επιλογές είναι αυτές και για τα άλλα πανεπιστήμια, τα περιφερειακά, ειδικά το Δημοκρίτιο με την ευαισθησία που έχει και η Θράκη. Δημοκρίτιο, Αιγαίο και Δυτική Μακεδονία. Για μένα αυτά είναι τα τρία πανεπιστήμια που πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Μεγάλο το θέμα, θα το ξανασυζητήσουμε όταν έρθει και το νομοθέτημα. Τώρα, πάμε τώρα και στην ιδιότητά σου του καθηγητού των διεθνών σχέσεων. Θέλω να σε ρωτήσω, η φωτιά φαίνεται ότι διαχέεται στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Εκεί όλοι έχουν πυράβλους, ρουκέτες, όλοι ρίχνουν πια. Έτσι, οι πάντες, Χούθη, Χαμάς, Χεσμπολά, Ιράν, οι πάντες πυροβολούν, Τουρκία, όλοι κατά όλων είναι εκεί. Σουνίτες κατά Σιητών, Σιήτες κατά Σουνιτών, οι πάντες. Φοβάσαι καθόλου ότι αυτό το πράγμα τελικά αυτό που λέει και ο Μπλίνκεν συνεχώς και το λέει και η ελληνική κυβέρνηση και υπάρχει να μην διαχυθεί ότι ήδη έχει γίνει αυτό και απλώς μένει ο διακόπτης γιατί έχει προετοιμαστεί το πεδίο με όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες? Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η ιστορία είπα και μάλιστα λιδωρήθηκα από κάποιους ότι αυτό που συμβαίνει μπορεί με ταχύτητα να οδηγήσει σε περιφερειακή σύγκρουση και έχει όλο το σπέρμα για να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αυτό που έγινε με το Ιράν χθες είναι ενδεικτικό. Το Ιράν δεν θέλει να μπει στον πόλεμο, είναι σαφές αυτό το πράγμα. Ταυτοχρόνως όμως πρέπει να δείξει ότι βρυχάται. Τι έκανε? Χτύπησε τρεις στόχους, έναν στη Συρία, στέλνοντας μήνυμα μπορώ να χτυπήσω και στο Ισραήλ, έναν στο Ιράκ, σε στόχο λέει που χρησιμοποιούσαν οι Ισραηλοί, και έναν στο Πακιστάν. Δηλαδή το μήνυμα του Ιράν είναι ότι εγώ δεν θα περιοριστώ δυτικά μου. Θα βάλω και το Πακιστάν σε όλο αυτό το παιχνίδι. Γιατί εκεί υπάρχει ένα σουνητικό, μια σουνητική ομάδα, η μισή των οποίων είναι μέσα στο Ιράν και έχουν αποσχιστικές τάσεις. Δηλαδή και το Ιράν με λίγα λόγια δεν κάνει τίποτα, ό,τι κάνουν όλες οι άλλες δυνάμεις που έχουν τις δυνατότητες, γιατί μέχρι τώρα παρίστανε το θύμα, και το Ιράν κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όπου έχει τη δυνατότητα δηλαδή να ρίχνει πυράβλους, όπου έχει τη δυνατότητα να καταπιέζει ή να κυνηγά στον περιβάλλοντα χώρο, το κάνει. Διαμαρτυρήθηκε το Πακιστάν, διαμαρτυρήθηκε το Ιράκ και ειδικά η κυβέρνηση του κουρδικού Ιράκ. Πακιστάν μάλιστα χτύπησε με πυράβλους το έδαφος του Ιράν σήμερα το πρωί. Παρότι είχαν και πολύ καλές σχέσεις. Απάντησε. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω. Απάντησε το Πακιστάν. Λέγοντας, ναι, απάντησε, διότι αυτά... Και έχουν και μεταβατική κυβέρνηση και αυτή, κρίση μεγάλη εσωτερική. Άρα... Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να αφήνεις τον άλλον να νομίζει ότι μπορεί να σου χτυπάει τα εδάφη σου χωρίς απάντηση. Αλλά η Συρία δεν απάντησε όμως, η μόνη που δεν έβγαλε ανακοίνωση. Στο έδαφος της βέβαια είπαν ότι χτύπησαν υποτίθεται της Μοσάντ θύλακα, ας πούμε, και λοιπά. Το Ισραήλ βέβαια είπε, λέει, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε τίποτα εκεί. Διαφόρησε.
είναι, η Συρία βασίζεται, το καθεστώς Άσαντ βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους 40.000 Ιρανούς που βρίσκονται στο έδαφος. Αυτοί οι φρουροί της Επανάστασης, ο παραστρατός ναι, ναι, ναι. ουσιαστικά. Τώρα, αυτό σημαίνει πάντως, άμα δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή και πώς μας αφορά, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Σε αυτό ακριβώς τα ερχόμουν, γιατί έχουμε και στην Ουκρανία και εκεί βλέπω εξελίξεις οι οποίες δεν ξέρω πόσο μας αρέσουν. Ας ξεκινήσουμε με την Συρία, με την Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τα καράβια για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα αποφεύγουν την περιοχή. Τα καράβια που περνούσαν από εκεί έδιναν πολλά χρήματα στην σύμμαχο χώρα Αίγυπτο, η οποία έχει ούτως ή άλλως τεράστιο πρόβλημα οικονομικό και επισιτιστικό, και όλα αυτά κατευθύνονταν κατά κανόνα σε ελληνικά λιμάνια. Αυτή τη στιγμή τα καράβια που κάνουν το γύρο της Αφρικής, κάποια μπορεί να έρθουν στον Πειραιά, αλλά κάποια θα κατευθυνθούν και στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ. Στα βόρεια λιμάνια. Ναι. Αυτό σημαίνει μείωση του όγκου των πλοίων που κατευθύνονται στα ελληνικά λιμάνια. Το λέω για να έχουμε και αίσθηση. Και κυρίως στον Πειραιά. Πώς μας αφορά. Και κυρίως στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Δεν επηρεάζονται, γιατί αυτά είναι μεγάλα κοντενεράδικα, η τάνκερ, και η Θεσσαλονίκη δεν έχει τέτοια. Αλλά μιλάγαμε προηγουμένως για το θέμα του λιμανιού, το γνωρίζω καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα αφορά. Ναι, μας αφορά άμεσα αυτό. Τώρα για την Ουκρανία. Είναι ο ξεχασμένος πόλεμος. 2 χρόνια. Ο Πούτιν λέει δεν πρόκειται να μου πάρετε τετραγωνικό μέτρο πίσω από ό,τι έχω κατακτήσει με τις στρατικές μου επιχειρήσεις. Ο Ζελένσκι λέει ότι δεν υπάρχει ειρήνη αν δεν τα πάρουμε πίσω. Και τώρα έχουμε δυστοκία στην Ευρώπη, κυρίως όμως στην Ουάσιγκτον. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πολύ σκληροί εν όψη και των εκλογών. Έτσι, και ο Τραμπ περιμένει, λέει, να κερδίσει και σε 3 μέρες να λύσει με τον Πούτιν το θέμα. Σε 3 μέρες πώς μπορεί να λύσει ένα θέμα? Εάν εκλεγεί ο Τραμπ, θα είναι πολύ κακό μήνυμα για όλη την Ευρώπη. Για όλη την Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μπει στη λογική να δημιουργήσει δικές της δομές ασφαλείας. Αυτό θα σημάνει ότι θα βρεθούμε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση για μια ακόμη φορά, λόγω αβελτηρίας ευρωπαϊκής. Αλλά αυτό σήμαινε και μεγάλες δαπάνες, κύριε Συρίγου, όμως, και άμα τις έπαιρνε στην πλάτη της η Ευρώπη, όπως έχει η Ελλάδα, αντίστοιχα ποσοστά δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι δεν θα είχε το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο ανάπτυξης μέχρι τώρα. Η άμυνα ή βούτυρο, το λέει και το γνωστό σλόγγαν. Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσεις να ανδρώνεσαι, να πετάς τα δικά σου πόδια. Να αποκτάς μια αυτοδυναμία. Δεν είναι έτοιμη, δεν το βλέπω να είναι έτοιμη. Η Ευρώπη θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, η σφαλιάρα με τη Ρωσία τώρα την ανάγκασε κάτι να πει και κάτι να κάνει, αλλά δεν το βλέπω. Ναι. Ναι, έχουμε χρόνο. Και τώρα μου δίνεις τη δυνατότητα να πάμε στο Δέδια. Ο Δέδιας τώρα, ο οποίος συμμετείχε και μέσα από το ΚΙΣΕΑ, τη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής, σε όλα αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και για την αμυντική μας ενίσχυση και λοιπά, τα εξοπλιστικά προγράμματα. Τώρα, σαν υπουργός και στον προϋπολογισμό στη Βουλή και πρόσφατα στην αλλαγή ηγεσίας, είπε ότι τέλος από το ράφι, από εδώ και πέρα, πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε βάση παραγωγής. Ακύρωσε και κάποια project όπως ήταν οι κορβέτες, η τέταρτη μπελαρά κλπ. Και λέει καλά τα F-35, αλλά δεν μας λύνουν το πρόβλημα. Πάμε να πάμε σε έξυπνα όπλα που είναι και πιο φθηνά, ταμεία επανδρομένα, τρόνς κλπ. Τώρα το καταλάβαμε, ρε Άγγελε, αυτό. Η Τουρκία παράγει τρόνς και εξάει και πουλάει. Να πω κάτι και να μείνω μόνο σε αυτό. Εδώ και καιρό υπάρχει μια συνεργασία με πολύ σοβαρά ιδρύματα επιστημονικά της χώρας και το στρατό για αυτά τα πράγματα. Εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια που το παρακολουθώ εγώ. Πολύ σοβαρή συνεργασία, αλλά σταματήσουμε σε αυτό το σημείο. Και καλά κάνεις και σταματάς. Αλλά θέλω να σου πω όμως, είμαστε πάρα πολύ πίσω από την Τουρκία στο πεδίο αυτό. Και μέχρι τώρα νιώθαμε ασφαλείς, γιατί εμείς αναβαθμίζουμε τα F-16 που ξεκίνησε από το 17-18 αυτό να γίνεται. Θα πάρουμε και τα F-35, μέχρι το 2033 θα έχουμε πάρει και τα 20 τουλάχιστον F-35 και η Τουρκία μπορεί να μην έχει πάρει τίποτα. Και ξαφνικά βρισκόμαστε πάλι εκτεθειμένοι. Διαστόματος του κυρίου Δέντια αυτά, όχι θα έλεγα αξιολόγηση δική μου. Θεωρώ ότι
Να πω κάτι. Την προηγούμενη δεκαετία, για αντικειμενικούς λόγους, δεν πήραμε ούτε βίδα. Ναι, τα μνημόνια ήταν οι περικοπές οι μεγάλες, κατανοητό. Ναι. Έπρεπε λοιπόν να καλύψουμε το κενό το οποίο είχε δημιουργηθεί, το τεράστιο κενό, το χάσμα που είχε δημιουργηθεί αυτό το χρονικό διάστημα, και γι' αυτό το λόγο πήγαμε και αγοράσαμε έτοιμα όπλα, και μάλιστα μερικά δεν ήταν καν από το ράφι, ήταν και ελαφρώς μεταχειρισμένα. Κάποια από τα ραφάλ που πήραμε. Τα ραφάλ, η πρώτη παρτίδα που πήραμε ήταν μεταχειρισμένα. Που ήρθε ήταν μεταχειρισμένα. Γιατί υπήρχε τεράστιο κενό και έπρεπε με κάποιο τρόπο να καλυφθεί. Τώρα που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, στο οποίο δεν έχουμε αυτή την τεράστια διαφορά με την Τουρκία, στο θέμα της αεροπορίας μάλιστα είμαστε και πιο μπροστά, έχουμε το περιθώριο να σχεδιάσουμε σωστά τι θέλουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Το κρατώ. Μένω κι εγώ εδώ στον προβληματισμό. Θα τα απαντήσουμε στις επόμενες εκπομπές. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σου εύχομαι, κύριε Συρίγου, αγαπητά Άγγελε. Καλή δουλειά. Να είσαι καλά. Γεια σου.